Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλεψε το θρηλυκό Αβέροφ. Πάμε στη Δασούλα Παπα-Νικολάου να μας δώσει λεπτομέρειες. Δασούλα. Το θρηλυκτό θωρικτό Αβέροφ, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η υποδοχή ήταν πράγματι εντυπωσιακή, καθώς ταξίδεψε για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια. Σκοπός του ταξιδιού του θωρικτού της Νίκης είναι να βρεθεί κοντά στους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας. Στον ένα περίπου μήνα που θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το πλοίο και να γνωρίσουν το ένδοξο παρελθόν του. Ένα πλοίο το οποίο συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ακριβώς όπως το λες. Θα σου λέω, ευχαριστούμε. Στη φυλακή θα οδηγήσει.